Δεν μπορούν ακόμα να πιστέψουν τη νέα τραγωδία με τον συνάδελφό τους, ο οποίος, αν και είχε εμβολιαστεί πλήρως κατά του κορονοϊού, κατέληξε στη ΜΕΘ του Βενιζελίου έχοντας υποστεί μαζική πνευμονική εμβολή. Αυτό που μας σόκαρε είναι ότι επειδή είναι εμβολιασμένο και μάλιστα πρόσφατα, όλοι είχαμε την εντύπωση ότι όταν εμβολιαστείς θα αρρωστήσεις μεν, αλλά δεν θα καταλήξει. Την Τετάρτη το βράδυ πληροφορήθηκα ότι είχε επαφή, μιλούσε, γελούσε, ήταν κανονικά και περίμενε την έξοδο του. Δυστυχώς την Πέμπτη το πρωί, 5 η ώρα, κατέληξε. Σοκαρισμένοι πάρα πολύ. Πάρα πολύ, γιατί εμείς εδώ πέρα είμαστε οικογένεια. Ήταν, σας λέω, πάρα πολύ υγιής, να καθαρίζει τα μάξι του, να κινείται, να μιλάει με τους ανθρώπους. Και δυστυχώς δεν μπορούμε να πάμε ότι στη συγκεκριτήρια λόγω COVID και όλα αυτά. Έστω και το τελευταίο δύο δεν μπορούμε να το πούμε. Τόσο ο πρόεδρος του αστικού κτέλ Ιρακλίου όσο και συνάδελφοί του έχουν σοκαριστεί από την ξαφνική απώλεια του 49χρονου πατέρα δύο παιδιών. Έχει δύο κορίτσια τα οποία είναι φοιτήτρες στο Πανεπιστήμιο στο Ρέθυμο και καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται ένα οικογενειακό δράμα στην προκειμένη περίπτωση, διότι το μοναδικό στήριγμα στην οικογένεια ήταν ο ίδιος και το μεροκάματο που πήγαινε στο σπίτι. Το αστικό κτέλ θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για την οικογένεια. Δυστυχώς έφυγε και πολύ γρήγορα. Δηλαδή, ήταν 15 μέρες, δεν ήταν όλες. Συγκλονιστική είναι η περιγραφή του Ανέστη Τιούλπαλη, ο οποίος έδινε κουράγιο στον 49χρονο τις δύσκολες αυτές στιγμές. Μέχρι χθες το βράδυ του έδινα κουράγιο και του έλεγα εντάξει, τα δύσκολα περνάνε σιγά σιγά και θα δεις ότι θα τα καταφέρεις, γιατί πράγματι δεν φαινόταν να επιδεινώνεται περαιτέρω. Έγινε μια ευνίδια επιπλοκή που είναι η μαζική πνευμονική εμβολή που συμβαίνει. Χθες στις 5:30 τα ξημερώματα υπήρξε κατάληξη άνδρα ετών 49, ο οποίος νοσηλευόντας στη μονάδα εντατικής θεραπείας COVID με διάφορα υποκείμενα νοσήματα. Η αιτία θανάτου ήταν μαζική πνευμονική εμβολή. Την ώρα που ο διοικητής του Βενιζελίου υποστηρίζει ότι ο άτυχος άνδρας είχε υποκείμενα νοσήματα, ο Ανέστης Κούλπαλης κάνει λόγο για έναν υγιή άνθρωπο χωρίς υποκείμενα νοσήματα. Ήταν νεότατος, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, πλήρως εμβολιασμένος και σχετικά πρόσφατα. Μόνο το εμβόλιο δεν μπορεί να δώσει τέλος στην πανδημία. Όσο ο πλανήτης φλέγεται από μια πανδημία, μέχρι και ο τελευταίος άνθρωπος να είναι ασφαλής, κανένας δεν είναι ασφαλής.